Το Αγγέλη μαζί μας και ο Μάριος Μαυρής, βουλευτής του DC. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Λοιπόν, δεν μπορώ πλέον να παρακολουθώ τις συνεδρίες των Επιτροπών. Με λυπεί, αλλά ξέρετε τι θυμήθηκα. Με αυτά που διάβασα εκ των υστέρων και τις δηλώσεις, μου θυμίζει εκείνη τη συνεδρία για να δούμε τι έγινε με το συμβόλαιο της Χριστάλλας Γιορκάτζου. Κυρία Χαλαμίδου, εσείς δεν θυμάμαι αν ήσασταν, κύριε Μαυρίδη. Ναι. Αλλά εκείνη όλη η συζήτηση, δεν ξέρω, κάπου πήγε, το πήρε και κατέληξε στο Μακάριο Δρουσότη και συζητούσαν όλο αυτό, έλειπε ο διευθυντής του γραφείου. Τι καταλάβατε εσείς, κυρία Χαλαμπίδου? Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω από το γεγονός ότι 13 Φεβρουαρίου του 2019 είχαμε συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου για το ταξίδι που έγινε το 2018. Στη διάρκεια εκείνης της συζήτησης προέκυψε ερώτηση κατά πόσον ο πρόεδρος είχε ξαναπάει με το αεροσκάφος Σαουδάραβα, του Σαουδάραβα, του συγκεκριμένου, στις Σεϊχέλες. Υπήρξε κάθετα αρνητική τοποθέτηση από τον Υπουργό Εσωτερικών. Και επειδή έχω μπροστά μου και τα πρακτικά, να σας πω ότι έγινε η εξής συνομιλία. Χρησιμοποιήθηκε εν άλλη περίοδο το αεροσκάφος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και εκεί επενέβηκα εγώ που προέδρευα τότε και είπα, στον Υπουργό, λέω, αν δεν μπορείτε να απαντήσετε, να σας παρακαλέσω να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο και να επανέλθετε γραπτός. Μην πάθετε όπως έγινε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που δήλωσε ότι δεν γνώριζε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το Σαουδάραβα και μετά έπαιζαν στο YouTube βίντεο από το 2014. Και ο Υπουργός Εσωτερικών είπε όχι, η απάντηση είναι, έχω συμβουλευτεί και τους εκπροσώπους του Πρόεδρου, δεν έγινε ταξίδι ξανά με τον Σαουδάραβα. Ναι, λοιπόν, κυρία Χαναμπίδου, επειδή ξέρετε, ο διάβολος κρύβεται μέσα από τις λέξεις, ναι. Το ερώτημα το δικό σας ήταν για συγκεκριμένο αεροσκάφος, για ταξίδι στις Σεϊχέλες από τον ίδιο τον Σαουδάραβα, έχει σημασία για πάντα. Ναι. Το ερώτημα ήταν με συγκεκριμένο σκάφος, γιατί μπορεί να μην πήγε με αυτό, να πήγε με άλλο Boeing. Γι' αυτό ρωτώ. Κυρία Σάβα, αν θέλετε να σας βρω να σας διαβάσω ακριβώς τα πρακτικά, είναι στις σελίδες 93 και 94. Ναι. Εκεί είμαι σίγουρη ότι τα έχετε στα αρχεία σας. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το θέμα, υπήρξε μια πολύ γκρίζα ατμόσφαιρα και ένα αέρος πολλά. Καταρχάς, για να εντοπίσουμε ότι όντως έγινε η πτήση με ιδιωτικό αεροσκάφος, αναγκαστήκαμε να ελέγξουμε τα επιδόματα των αστυνομικών. Μέχρι που επιβεβαιώθηκε ότι οι αστυνομικοί δεν είχαν αεροπορικά εισιτήρια, δεν γνωρίζαμε αν αυτή η πτήση ήταν ιδιωτικής φύσης, δηλαδή με ιδιωτικό αεροσκάφος. Και πρέπει να σας πω ότι χθες ήρθαν οι δύο εκπρόσωποι του Προεδρικού, δεν είχαν απαντήσεις να δώσουν. Ανέγνωσα μια επιστολή, όπως σωστά είπατε, για γραπτά ερωτήματα. Πρέπει να σας πω ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου μετά τη συνεδρίαση 13 Φεβρουαρίου έστειλε σειρά ερωτημάτων, τα οποία και απαντήθηκαν από τον κύριο Τσόλα. Και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέλεξε να εμπλέξει τον κύριο Σιλούρη σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορώ να κατανοήσω σε μια επιτροπή να έρχονται υπουργοί εκπρόσωποι και να βάζουμε τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου στη μέση, ένα χρόνο μετά να μην έχουμε απαντήσεις και δεν θα βρίσκαμε πάλι απαντήσεις αν η πολιτική αεροπορία χθες δεν έδινε τον κωδικό του αεροσκάφους. Και όπως γνωρίζετε, με βάση των κωδικών μπορείς να πλέον να ερευνήσεις και να βρεις ολόκληρο το ιστορικό. Και ποιος είναι ιδιοκτήτης υπομορφή Τραστή, που είναι μια τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ποιος διαχειρίζεται το αεροσκάφος από το 2011, που είναι η εταιρεία Jetstream, που είναι η εταιρεία του Σαουδάραβα. Και αντιλαμβάνομαι γιατί είχαν τόσο πρόβλημα να δώσουν απαντήσεις. Γιατί, σύμφωνα με τον Μπόρις Μπαγκαλογύρου, που η ίδια η κυβέρνηση επικαλείται συνεχώς, η πολιτογράφηση εκτός των 42, η πολιτογράφηση της συζύγου ήταν παράνομη. Της δεύτερης συζύγου ή της πρώτης? Της δεύτερης συζύγου του Σαουδάρα. Και αυτή η πολιτογράφηση, ο πρόεδρος αφήχθη την Κύπρο από τις Σεϊχέλες στις 13, στις 18 υπευλήθη για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο, 5 μέρες μετά, και στις 19 υπήρχε η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. Λοιπόν, και για αυτόν το θέμα η κυρία Καλογύρου έχει τοποθέτηση ότι ήταν παράνομη. Λοιπόν,
Ναι. Τώρα, κυρία Χαραπίδη, να μας μιλήσει και λίγο ο κύριος Μαυρίδης. Βεβαίως. Να χαιρετήσουμε και πίσω το παιδάκι. Κύριε Μαυρίδη, καταρχάς να ρωτήσω εσείς... Γεια σου! Μας βλέπει. Λοιπόν, κύριε Μαυρίδη, εσείς... Νομίζω, κυρία Σάβα, να μας τη δείξει ο κύριος Μαυρίδης. Θα είναι υπέροχο. Ωραία. Γεια σου, αγάπη μου. Συγγνώμη, απλώς... Έχω περιέργεια και εγώ σπίτι τα ίδια έχω με τις δικές μου. Εντάξει, δεν πειράζει. Ακούνε και αυτά τον μπαμπά που μιλά και αγορεύει. Δεν είναι, μαθαίνει από μικρός. Αν καυγήσει το σκυλάκι μου, θα σας το δείξω, κυρία. Να το δείξετε κι εσείς. Να το δείξετε. Λοιπόν, κύριε Μαυρίδη, καταρχάς έχετε μετά από τη χθεσινή συνεδρία αποταθεί, ξέρω εγώ, στον πρόεδρο της Βουλής, να δείτε αν έχει φτάσει επιστολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στον τέος πρόεδρο της Βουλής. Για να το δούμε και αυτό, αν έχει σταλεί επιστολή. Και να δούμε γιατί την, αν έχει σταλεί, γιατί την απέκρυψε ο τέος πρόεδρος της Βουλής. Κοιτάξτε, αυτά τα θέματα έχουν να κάνουν με την προσωπική ζωή του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και πιστεύω ότι ο μόνος αρμόδιος που μπορεί να απαντήσει τα ερωτήματα και έχει εκφράσει και την πρόθεσή του και τη βούλησή του είναι ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και το έχει ζητήσει ο ίδιος με επιστολή του. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι το καλύτερο που έχουν να κάνουν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ή οποιοδήποτε άλλο θέλει είναι να αποστείλει τα ερωτήματά του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το να συζητούμε εμείς τώρα εδώ πράγματα τα οποία βασίζονται πάνω σε υποθέσεις και να τα βάζουμε και ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου, όπου τις περισσότερες φορές συζητούμε θέματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το αντικείμενο της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο είναι να εξετάζουμε τις δαπάνες του κράτους. Αλλά έχει να κάνει με άλλα θέματα, το καταδοκούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις της αντιπολίτευσης για να δημιουργούν αντιπολιτευτικό κλίμα. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι θέμα αυτό να το συζητούμε εμείς εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου. Θα υπήρχε θέμα εάν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πάρει δώρα έναντι κάποιας αντιπαροχής. Εάν μπορεί κάποιος να αποδείξει αυτό, τότε να υπάρχει θέμα. Ναι, αυτό αλλά νομίζω είναι η προσπάθεια που γίνεται να αποδειχθεί κάτι τέτοιο, έχοντας να κάνει με ποιος κάλυψε το ταξίδι. Δεν θα αποδειχθεί με λαϊκά δικαστήρια. Ναι. Θα αποδειχθεί με μια σωστή έρευνα. Ναι. Ποιος πρέπει να την κάνει. Θα την κάνει ανεξάρτητος ο Γενικός Εισαγγελέας. Θα την κάνει... Αυτή που κάνει ο Γενικός Εισαγγελέας τώρα, αυτή είναι η έρευνα. Η έρευνα που έχει κάνει η κυρία Καλογύρου. Η έρευνα που έχει κάνει ο Γενικός Ελεγχτής και δεν έχει βρει κάτι το μεμπτόν. Να γίνει μια έρευνα από ανεξάρτητες υπηρεσίες, η οποία να καταδείξει και να συνδέει, αν μπορεί να συνδέσει, ότι ναι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πάρει δώρα έναντι κάποιας άλλης αντιπαροχής. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει την ανάγκη να πάρει δώρα από κάποιον άλλο. Δεν νομίζω να έχει οικονομικά προβλήματα. Ναι. Κύριε Μαυρίδη, όμως έχετε ακούσει το επιχείρημα της κυρίας Χαραναμπίδου. Νομίζω το θέμα δεν είναι αν πήρε κάτι προσωπικό δώρο ο πρόεδρος. Είναι η συσχέτιση και με την πολιτογράφηση της συζύγου του Σαουδάραβα. Και αυτό αντιλαμβάνομαι ότι εξετάζεται. Και σας δω ως βουλευτή από αυτά που ακούσατε χθες. Εσείς δεν σας έκανε. Την έχει χαρακτηρίσει παράνομη. Και ο Γενικός Ελεγχτής την έχει χαρακτηρίσει παράνομη και οι υπόλοιποι βουλευτές. Μα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο νόμος για τις πολιτογραφήσεις και οι κανονισμοί, τους οποίους η Βουλή έχει ψηφίσει, έχει εγκρίνει, λένε ξεκάθαρα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα κατ' εξαίρεση να πολιτογραφήσει οποιαδήποτε άτομα κρίνει ορθόν. Ποια είναι η παρανομία? Ούτε καν παρατυπία δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν το να προσπαθούμε να συνδέσουμε τα κομμάτια του puzzle, το οποίο δεν υπάρχει, δεν θα τα καταφέρετε. Το μόνο πράγμα που μπορεί να γίνει είναι αυτό που σας λέω. Να αποδειχθεί ότι έγινε δωροδοκία. Είναι σαν να κυνηγούμε μάγισσες, διότι σας έχω πει, έχουν γίνει έρευνες, έχουν εξεταστεί αυτά τα ζητήματα, απλά τα ξαναφέρνει τώρα η αντιπολίτευση, επειδή έχουμε εκλογές σε 2-3 μήνες, δεν μπορούν να ανεχθούν το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα για την κυπριακή κοινωνία γενικότερα και δεν υπάρχουν τίποτε άλλο για να τον χτυπήσουν και χρησιμοποιούν πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Κυρία Χαραναμπίδ.
Λοιπόν, θέλετε ερώτηση ή να... Από τη στιγμή που δεν υπάρχει τίποτα, τότε ποιο ήταν το πρόβλημα? Κανένα να ξεκαθαρίσουν πρόβλημα. Από τη... Κύριε Μαυρίδη, κανένα μιλώ. Πρόβλημα. Σας σεβάστηκα να με σεβαστείτε. Λοιπόν, ποιο ήταν το πρόβλημα του Προέδρου της Δημοκρατίας από το Φεβράριο του 2013 να παραδεχτεί αυτή την πτήση και να πει ναι, πήγαμε το Σαουδί Αραβία? Και επειδή, όπως είπατε, ο δαίμονας κρύβεται στις λεπτομέρειες και εγώ δεν φοβάμαι τον δαίμονα, κυρία Σάββα, τον αντιμετωπίζω. Ούτε και εμείς, κύριε Φαναμπίδη. Την ερώτηση. Λοιπόν, Υπουργός Εσωτερικών, τελειώνω εδώ. Σας απαντώ, διότι με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι της Προεδρίας ότι δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε για ιδιωτικούς σκοπούς το αεροσκάφος του Σαουδάραβα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ξαναχρησιμοποιήθηκε. Και εμείς το μάθαμε μετά από πίεση που ασκήσαμε στην πολιτική αεροπορία και μας έδωσαν τον κωδικό, ενώ η Προεδρία δεν το παραδεχόταν ότι χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο. Τώρα, να δώσω και ορισμένες απαντήσεις στον κύριο Μαυρίδη. Πρώτα απ' όλα, την κυρία Καλογύρου την επικαλείται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 10 φορές την ημέρα για να αποφύγει τον κύριο Μιχαηλίδη. Η κυρία Καλογύρου είπε στο πόρισμά της ότι ήταν παράνομη η πολιτογράφηση της συγκεκριμένης. Και μάλιστα, ο τέος Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο κύριος Σκληρίδης, έχει γνωμοδοτήσει για το θέμα ότι υπάρχει παραβίαση του κυπριακού δικαίου. Άρα, το μάθατε και εσείς βεβαίως προχθές, που λέχθηκε στην ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής αυτό το σημείο. Λοιπόν, άρα δεν μπορεί να το υποβαθμίζουμε το θέμα και να λέμε να έχει εξουσίες το Υπουργικό. Τώρα η κυβέρνηση έχει κάνει θέσφατον τις γνωμοδοτήσεις του Γενικού Εισαγγελέα του πρώην και στο θέμα των διαβατηρίων. Έχασαν τις δύο, τις ψάχνουν ακόμα. Και αυτή, ενώ παρουσιάστηκαμε τις απαντήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, και αυτήν για τη σύζυγο. Τις έχουν βάλει στο περιθώριο. Τώρα, όταν είσαι πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν έχει προσωπική ζωή. Δεν έχει προσωπικά ταξίδια. Διότι τα πάντα κρίνονται. Και ειδικά όταν αυτά τα ταξίδια έχουν να κάνουν και με συναλλαγές και πολιτογραφήσεις 42 διαβατηρίων, και όταν οι πολιτογραφήσεις μας έχουν διασύρει διεθνώς. Να υπενθυμίσω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει υποχρεώσει τους υπουργούς του να υπογράψουν μια χάρτα, την οποία οφείλει εκείνος που ηγείται της κυβέρνησης να την ακολουθεί πρώτος. Τώρα, από εκεί και πέρα... Τώρα, κύριε Χαραμπίδου, πείτε μου, με όλα αυτά τα στοιχεία που ήταν και χθες στο φως της δημοσιότητας, τα πρόσθετα ερωτήματα, η Επιτροπή Ελέγχου τι προτίθεται να πράξει? Θα αποστείλει γραπτός ερωτήσεις στον Πρόεδρο Δημοκρατίας και θα αναμένει απαντήσεις? Τα ερωτήματα που είχαμε, κυρία Σάββα, από το Φεβράριο του 19, είναι αν ο πρόεδρος χρησιμοποίησε και για το ταξίδι του 15, που ήταν οικογενειακές διακοπές, το αεροσκάφος του Σαουδάραβα. Ναι. Εχθές, όχι χάρη στη διαφάνεια που διακατέχει το Προεδρικό, αλλά από την πολιτική αεροπορία και έναν κωδικό του υπερπολιτελούς Jet 767 που είναι για υπερατλαντικά ταξίδια, μάθαμε ότι η απάντηση αυτή είναι δεδομένη, ότι ο Πρόεδρος χρησιμοποίησε αυτό το Jet. Λοιπόν, ως εκ τούτου, τι να ρωτήσουμε? Τα βρήκαμε μόνοι μας. Να ρωτήσετε συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο αεροσκάφος, γιατί μπορεί να απαντάνε για άλλο. Όσο πιο συγκεκριμένες είναι οι ερωτήσεις, κυρία Χαραμπίδου, τόσο πιο συγκεκριμένες είναι και οι απαντήσεις. Κυρία Σάββα, γνωριζόμαστε πάρα πολύ καιρό, για να ξέρετε ότι όταν υποβάλλω ερωτήσεις, επειδή είμαι και δημοσιογράφος, είναι πολύ συγκεκριμένες. Και χτες ενοχλήθηκα απάνταστα με τον αρχηγό της αστυνομίας, ο οποίος πριν μας δώσει τον κωδικό η πολιτική αεροπορία, ρωτήθηκε. Είχες δύο αστυνομικούς, εν υπηρεσία δεν ήξερες σε ποιον αεροσκάφος επέβαιναν, πού πήγαιναν, τι έκαναν. Δηλαδή, ως αρχηγός κανονικά ένα τηλεφώνημα κάνεις και έχεις όλη την πληροφόρηση ενώπιον σου. Όχι δύο μέλη της δύναμης, τα οποία πληρώθηκαν και από τα δημόσια ταμεία, δεν γνώριζαν αν επιβιβάστηκαν στη πτήση για τις Σεϊχέλες το πρωί πάνω στο συγκεκριμένο τζετ. Γιατί δεν ήταν τόσο εύκολο να εντοπίσουμε ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος ήταν του Σαουδάραβα. Είναι στη συνέχεια η έρευνα που το απέδειξε. Nice. Κυρία Χαραμπίδου, σας ευχαριστήσουμε. Για σας, κύριε Μαυρίδη, το ερώτημα έχει να κάνει με όλα όσα ακούσατε. Ναι, η αντιπολίτευση μπορεί να βρίσκει ευκαιρία γιατί ο πρόεδρος τα κάνει όλα πάρα πολύ καλά και δεν έχει κάτι άλλο να πει. Εσείς ως βουλευτής τώρα, από αυτά που ακούσατε χθες, δεν σας ξένησε τίποτε? Είναι όλα τέλεια, γίνονται όλα σωστά, δεν είχατε καμιά απορία? Αντιλαμβάνομαι το ρόλο σας ως εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, αλλά από όλα αυτά που είπε και η κυρία Χαραμπίδου,
Και το ερώτημα είναι γιατί δεν λέει ο πρόεδρος με πώς ταξίδεψε, αφού δεν υπάρχει πρόβλημα και καμιά διασύνδεση. Βεβαίως έχω απορίες, αλλά επιμένω στη βασική αρχή ότι η προσωπική ζωή του καθενός είναι δική του υπόθεση. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δικαίωμα στην προσωπική ζωή, όπως έχει και η κυρία Χαραλαμπίδου, ναι, και οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος. Δεν σημαίνει επειδή είναι πρόεδρος δεν έχει προσωπική ζωή. Και πού πήγε να φάει χθες το βράδυ και πού θα και ποια εκδήλωση έχει πάει και σε ποιους γάμους έχει. Είναι δικαίωμα του να πάει όπου θέλει και δεν έχω δικαίωμα εγώ να ρωτώ τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αν έχει πάει στο τάδε εστιατόριο, αν έχει ταξιδέψει με το τάδε αεροπλάνο, εκτός εάν. Και εδώ είναι το ερώτημα που θέτουμε όλοι μας. Εκτός εάν αποδειχθεί ότι έχει γίνει η δωροδοκία, ότι αυτή η προσωπική ζωή του Προέδρου έχει να κάνει με διαπλοκή, τότε ναι, βεβαίως με αφορά. Μα δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Δεν έχει κάνει τίποτα παράνομο ο Πρόεδρος. Αλλά ακόμα και η πολιτογράφηση της δεύτερης συζύγου του ΣΕΙΧΗ δεν έχει γίνει παράνομα. Δεν ξέρω γιατί συνεχίζουν να επιμένουν ότι είναι παράνομη, εφόσον υπάρχει μέσα στον νόμο ξεκάθαρα ότι έχει το δικαίωμα το Υπουργικό Συμβούλιο να πολιτογραφήσει οποιονδήποτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Μα πόσες φορές έχει σημασία και πώς πολιτογραφήθηκε, αν πολιτογραφήθηκε ο σύζυγος του Σαουδάραβα, ενώ έχει ήδη μία, γιατί δεν αναγνωρίζουμε την πολυγαμία, βεβαίως γνωρίζετε. Ναι, σίγουρα, ναι, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να εξεταστούν. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μα γι' αυτό σας ρωτώ, κύριε Μαυρίδη, θέλετε να εξεταστούν για να δούμε, να καταλήξουμε κάπου, ή θεωρείτε. Ναι, κυρία μου. Ναι. Βεβαίως και θέλουμε να εξεταστούν, για όνομα του Θεού, όλα να εξεταστούν. Αν είναι δυνατόν να αποφεύγουμε τον έλεγχο πάνω σε αυτά τα θέματα. Αλλά επειδή όλοι επικεντρώνονται πάνω στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πάνω στις πολιτογραφήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, το πρόγραμμα αυτό ισχύει από το 2007. Ναι. Πολύ θα ήθελα να δω να εξεταστούν όλες οι πολιτογραφήσεις από το 2007 για να δούμε πραγματικά αν έγιναν αυτές οι πολιτογραφήσεις σύμφωνα με την νομοθεσία και τους κανονισμούς. Αυτό γίνεται τώρα. Μακάρι να γίνει πραγματικά. Μάλιστα. Να καθαρίσει ο ουρανός από αυτό τον ιό. Μάλιστα.